Κοίταξα, θεωρώ ότι είμαστε ηθικοί νικητές. Γιατί μετά από ένα τρομερό εμπειρικό την Παρασκευή και με 120 λεπτά στην πλάτη μας, όχι μόνο κοιτάξαμε τον ΠΑΟΚ στα μάτια, πιστεύω ότι παίξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με 11 κορίτσια, μας λείπουν 2 κορίτσια που δίνουν εξετάσεις, με προβλήματα τραυματισμών, το είδατε κι εσείς. Αλλά αντέξαμε, δείξαμε ότι τα κορίτσια μας πραγματικά αυτά έχουν ψυχή, ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην καρδίτσα. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι και μάλλον τα 2 τελευταία χρόνια που κινούμαστε σε υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι ένας όμορφος τελικός. Όποιος έβαλε στον κόλπο τα κέρδιζε και θεωρώ ότι δίκαια βρεθήκαμε στο τελικό και δίκαια στη δεύτερη θέση. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Αλλά πιστεύω, είμαι στεναχωρημένος. Πιστεύω ότι θα μπορούσε η δικιά μου ομάδα να κατακτήσει το κύπελλο για πρώτη φορά. Έχουμε κάνει υπέρβαση, θα συνεχίσουμε έτσι γιατί είμαστε πεισματάριδες και εγώ είμαι πεισματάρης. Για την καρδίτσα μόνο και μόνο για την καρδίτσα κρατήσαμε πιστεύω ψηλά τη σημαία της καρδίτσας και θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα για μας.